Έτοιμο να δεχτεί τους πρώτους επισκέπτες στη σεζόν είναι το φαράγγι της Αμαριάς που άνοιξε σήμερα από την νότια είσοδό του και για 2 χιλιόμετρα από το φυλάκιο της Αγίας Ρουμέλης μέχρι το χώρο ανάπαυσης Αφέντης Χριστός. Ανοίγει μόνο από κάτω προς το παρόν μέχρι τις πρώτες 4 μέρες, μέχρι τις 4 του μήνα νομίζω. Το είχαμε επισημάνει αυτό και στην προηγούμενη ανακοίνωση ότι αν υπάρξει κάποιο εμπόδιο ενδέχεται να καθυστερήσει το άνοιγμά του μια-δύο μέρες. Από ό,τι ξέρω, μάλλον οφείλεται στο ότι η στάθμη του νερού ακόμα περνάει το φαράγγι, είναι λίγο ψηλή. Αν η στάθμη του νερού στη θέση πόρτες κατέβει σε ασφαλή επίπεδα για τους διερχόμενους, το φαράγγι αναμένεται από την Τετάρτη να ανοίξει και από τη θέση Ξυλόσκαλο. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος επιτρέπεται από τις 7 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ το αργότερο ως τις 6 το απόγευμα οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν εξέλθει του δρυμού. Είναι επισκέψιμο το φαράγγι από κάτω, δηλαδή ποιος θέλει να πάει από την Αγία Ρουμέλη να μπει μέσα και να πάει προς τις πόρτες. Πράγματι, αυτό θα είναι ανοιχτό. Οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μονοπατιού έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του φορέα διαχείρισης, δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης παροχής ιατρικής βοήθειας για οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουν γίνει συντήρηση μονοπατιών και τα υπόλοιπα αυτά που προβλέπεται από την νομοθεσία για να είναι έτοιμο το φορέα να παραδοθεί σε κυκλοφορία. Έχουν γίνει από τους εργολάβους και από τον φορέα, ο οποίος επιβλέπει όλη αυτή την ιστορία. Με τη βοήθεια βέβαια των δασικών υπηρεσιών, τη πτωχευτική υπηρεσία και όσοι άλλοι εμπλέκονται εκεί μέσα. Οι επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς θα μπορούν το επόμενο διάστημα να εκδίδουν το εισιτήριό τους και ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του φαραγγιού και μέσω Facebook. Φέτος οι προσδοκίες για αύξηση της επισκεψιμότητας είναι μεγάλες, με δεδομένο ότι ακόμη και πέρυσι ο αριθμός των επισκεπτών ήταν εντυπωσιακός παρά τα περιοριστικά μέτρα και τα μακρά διαστήματα αναστολής λειτουργίας του Δρυμού λόγω καύσωνα.